λοιπόν, Κατερίνα, 10 το πρωί τοπική ώρα. Στην πλατεία, στο χωριό Βουλιαράτες, κάθε χρόνο ο Κωνσταντίνος Κατσίφας ύψωνε μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη ελληνική σημαία, περίπου 60 τετραγωνικά όπως μας είπαν. Κατέβηκε λοιπόν στην πλατεία και δεν είδε τη σημαία στο σημείο που την είχε αναρτήσει χτες. Στην πλατεία βρίσκονταν και αστυνομικοί έξω από ένα περιπολικό. Λογομάχησε μαζί τους, έφυγε και επέστρεψε οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ. Πυροβόλησε 3 με 4 φορές στον αέρα και ξαναπήρε το δρόμο, την ανηφόρα πάνω προς το σπίτι του. Αμέσως η αστυνομία κινητοποιήθηκε και άρχισε ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή. Με την τραγική κατάληξη, 5 η ώρα το απόγευμα, τοπική ώρα, τον εντοπίζουν στο βουνό πάνω από τον οικισμό, πάνω από το χωριό. Τον εντόπισαν κοντά σε ένα παλιό υδραγωγείο. Επί πάρα πολλή ώρα ακουγόταν στην περιοχή πυροβολισμοί. Γινόταν μάχη στο βουνό. Ανέβηκαν, κάνουν λόγο για εκατοντάδες αστυνομικούς. Φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να μη συλληφθεί. Τέλειωσε και τις τελευταίες σφαίρες που είχε, γιατί όπως μας λένε κάποιες, σύμφωνα με κάποιες πηγές από την αλβανική αστυνομία, έγινε ανταλλαγή.